Στο μεταξύ, μια σφοδρότατη επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ, των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και τη Χρυσή Αυγή εξαπέλυσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, κυρίες και κύριοι, σημειώνοντας πως η στάση του στο θέμα της Ουκρανίας αντανακλά το ευρύτερο δράμα, όπως είπε, της διαίρεσης που τελαρίζει την πολιτική σκηνή. Ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για μια παράξενη συγχορδία της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας την ακόμη και για υπονόμευση των εθνικών συμφερόντων της χώρας. Σφόδρη επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και τον Πάνο Καμένο εξαπέλυσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος με αφορμή τις επικρίσεις που δέχτηκε από ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξάρτητους Έλληνες για την επίσκεψή του στην Ουκρανία. Ο Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τους δύο πολιτικούς αρχηγούς πως λειτουργούν συντονισμένα και προσπαθούν να μεταφέρουν στα θέματα της διεθνούς πολιτικής την τακτική και το ύφος που ακολουθούν στα εσωτερικά μέτωπα, βλάπτοντας έτσι τα ελληνικά συμφέροντα. Οι ανευθυνότητες, οι συνωμοσιολογίες, οι επιπολαιότητες, οι δημαγωγίες του εσωτερικού πολιτικού λόγου όταν μεταφέρονται στην διεθνή σκηνή, όταν μεταφέρονται σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο, λειτουργούν βλαπτικά, προσβάλλουν τα εθνικά συμφέροντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως επιμένει, χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση ουραγό των εξελίξεων, αφήνοντας εχμές για την πρόσφατη επίσκεψη του κ. Βενιζέλου στην Ουκρανία. Η ελληνική προεδρία για εβδομάδες ήταν ανύπαρκτη. Και η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως θεσμός ήταν ανύπαρκτη. Δεν πήγε καν η Βαρόνη Άστον, ξέρετε ποιοι πήγανε. Μία τρόικα, Γερμανία, Γαλλία, Πολωνία, χωρίς καμία θεσμική υπόσταση. Καμία! Έκαναν όμως και μια συμφωνία, η οποία δεν έσχισε ποτέ, βέβαια. Λέω ότι η Ευρώπη ήταν ανύπαρκτη. Ναι. Παίζανε παιχνίδι Αμερικάνοι, παίζανε παιχνίδι Γερμανοί. Οι αρμόδιοι για το θέμα που είναι η Βαρόνη Άστον, είναι, ας το πούμε, Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η ελληνική προεδρία ήταν ανύπαρκτη. Αλλά και ο Πάνος Καμένος σε σημερινές του δηλώσεις επιμένει ότι οι χειρισμοί της ελληνικής κυβέρνησης ήταν λανθασμένοι. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα η συζήτηση η οποία γίνεται για την επιβολή εμπάργκο, ιδιαίτερα όσον αφορά τους εξοπλισμούς. Γιατί αυτή η πιθανή επιβολή εμπάργκο ουσιαστικά θίγει δύο μόνο χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Κύπρο και την Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια θέση που, κατά τη γνώμη μου, είναι σωστή. Τι λέει? Να γίνει σεβαστή η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Να οδηγηθεί η χώρα σε δημοκρατικές εκλογές. Να αποφασίσουν οι Ουκρανοί τι θέλουν να κάνουν. Ήδη έχουν μια κατάσταση δεδομένη όμως. Προσέξτε, αυτό λοιπόν λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είπε η ελληνική κυβέρνηση. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει την Πέμπτη ο Αντώνης Σαμαράς για να συμμετάσχει στην έκτακτη σύνοδο κορυφής, όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα αναζητήσουν τρόπους αποκλιμάκωσης της έντασης. Ήδη οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνεδρίασαν εκτάκτως τη Δευτέρα, καταδίκασαν τη σαφή παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, καλώντας παράλληλα τη Μόσχα να αποσύρει τα στρατεύματά της στις βάσεις τους και να προχωρήσει σε διαβουλεύσεις με το Κίεβο.